Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπά σήμερα. Στο τηλέφωνο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Μένετε κοντά μας για την επόμενη ώρα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με αποσπάσματα λόγων του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ από το βιβλίο «Περιπνεύματος και ζωής», ένα παλιότερο βιβλίο το οποίο προ αρκετών πάντως χρόνων είχαμε ξαναδιαβάσει οπωσδήποτε. Δεν αφήνουμε και κανένα από τα ουσιαώδη βιβλία που κυκλοφορούν που να μην το παρουσιάζουμε, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να το ξαναθυμηθούμε. Εισαγωγικό σημείωμα για την ελληνική μετάφραση, γράφει ο Μαξίμ Έγκερ. Το 1990, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διαμονής μου στην Ιερά Μονή του Τομείου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας, είχα το προνόμιο να παρακολουθήσω τις διδαχές που από αρκετά ήδη χρόνια ο γέροντος Σοφρόνιος παρέδιδε στην αδελφότητα κάθε εβδομάδα. Μπόρεσα επίσης να ακούσω 40 περίπου προηγούμενες ομιλίες που είχαν μαγνητοφωνηθεί, καταγραφεί και μεταφραστεί από τους αδελφούς της Μονής. Με την καρδιά γεμάτη από την ενέργεια των λόγων αυτών του πνεύματος και της ζωής, συνέλεξα και αντέγραψα αποσπάσματα που μου φάνηκαν ουσιώδη. Η εργασία αυτή έγινε με τρόπο που μοιάζει λίγο τη μέθοδο που ακολούθησαν οι συγγραφείς της Φιλοκαλίας, παραθέτοντας τα αποσπάσματα στη σειρά, σαν χάντρες που περνάμε στην κλωστή, με θεματική τάξη που καλύπτει διάφορες πτυχές της πνευματικής ζωής, δημιουργήθηκε στο τέλος ένα σύνολο με συνέχεια και ομοιογένεια. Μου ήρθε τότε η ιδέα πως και άλλοι θα μπορούσαν να υποφεληθούν από την εργασία αυτή που έκανα αρχικά για την ωφέλεια της ψυχής μου. Μίλησα με τον γέροντα Σοφρόνιο και του εξέφρασα την επιθυμία να καταστήσω και άλλους κοινωνούς της πνευματικής τροφής που μου δόθηκε. Όταν διάβασε ο γέροντας τις περικοπές των λόγων του και αναγνώρισε σε αυτές τον εαυτό του, μου έδωσε την ευλογία και με ενθάρρυνε να προχωρήσω στην έκδοση. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε οδηγούς μετά το Θεό, έγραφε ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης στον 6ο αιώνα. Από τις αρχές ήδη της ιστορίας του χριστιανισμού, άνθρωποι κάθε κοινωνικής τάξεως, ποθώντας να ολοκληρώσουν την έμφυτη κλίση τους, να βρουν το δρόμο της καρδιάς και να ανεβούν την Αγία Κλίμακα που οδηγεί στο Θεό, αναζητούσαν καθοδηγητές ικανούς να τους οδηγήσουν στη στενή οδό της σωτηρίας. Επί αιώνες, σε αναζήτηση κάποιας συμβουλής, κάποιου παρηγορητικού λόγου ή κάποιας έμπνευσης, άνδρες και γυναίκες επαναλάμβαναν τη διατύπωση αυτή, την τόσο αγαπητή στους πατέρες της ερήμου. Αβά υπέμι ρήμα. Η πνευματική πατρότητα, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι η ζωντανή καρδιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι η χρυσή αλυσίδα της παραδόσεως που μας υπενθυμίζει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία του βιβλίου, αλλά αποκάλυψη του μυστηρίου του προσώπου. Φωτεινός μάρτυρας της αποκαλύψεως αυτής, ο γέροντας Σοφρόνιος διακρίνει δύο τύπους λόγου στη διδασκαλία του. Το λόγο που επικοινωνεί και τον λόγο που κοινωνεί. Τον λόγο που πληροφορεί και τον λόγο που εμπνέει.
τον ψυχικό λόγο, στην προκειμένη περίπτωση με θέμα θρησκευτικό, και τον πνευματικό λόγο, φορέα του Αγίου Πνεύματος, της συνεχιζόμενης αυτής Πεντηκοστής, που δεν είναι άλλη από την παράδοση της αδιαίρετης Εκκλησίας του Σώματος του Χριστού. Αγωγός της Θείας Χάριτος, ο πνευματικός λόγος είναι σπάνιος. Έχοντας θεμέλιο μια ρωμαλαία δογματική συνείδηση, δεν είναι θεωρητικός. Θεολογικός, με τη βαθιά σημασία της λέξεως, ο λόγος αυτός δεν γεννιέται από τα βιβλία ή τη θεωρητική γνώση, αλλά από την άσκηση και την προσευχή, από την κένωση και την εμπειρία του Θεού. Πρέπει δηλαδή να κενωθούμε από τα πάθη και από το ίδιο θέλημα, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε από το Πνεύμα το Άγιο την πηγή κάθε λόγου αληθείας. Πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα που περιέχει όλα τα ονόματα, το όνομα του Ιησού Χριστού, να οδηγήσει το νου στον κρυφό χώρο της καρδιάς, για να εισέλθουμε στην απέραντη σιωπή, όπου ο Θεός μας μιλά και από όπου μπορούμε να μιλήσουμε αληθινά στην καρδιά του άλλου. Χρειάζεται να διασχίσουμε το σκοτάδι της προσωπικής μας εσωτερικής κόλασης, για να αναγεννηθούμε στο άκτιστο φως που ακτινοβολεί από τον σαρκοθέντα λόγο. Οι πνευματικοί πατέρες, ζωντανές εικόνες του Χριστού, φορείς του Αγίου Πνεύματος που μιλά μέσω αυτών, το φανερώνουν με το παράδειγμά τους. Μόνον όποιος πέθανε για τον εαυτό του και αναστήθηκε εν Χριστώ, μπορεί να γεννήσει λόγο που ζωοποιεί, που ελευθερώνει εν πνεύματι. Μόνο όποιος βυθίστηκε στη σιωπή, στη γλώσσα του μέλλοντος αιώνος, σύμφωνα με τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, μπορεί να γεννήσει λόγο που είναι η ηχό του πρωταρχικού λόγου, του λόγου δημιουργού. Τέλος, μόνο όποιος είδε το αληθινό φως, όποιος έγινε διαφανής στις ενεργειές του, μπορεί να μαρτυρήσει την παρουσία του Θεού με τη δική του παρουσία και με το λόγο του. Αυτή την κατεξοχήν καινοτική οδό ακολούθησε ο γέροντας Οφρόνιος κατά τη διάρκεια των 68 χρόνων της μοναχικής του ζωής. Γεννήθηκε στη Μόσχα το 1896. Από την εφηβική του ηλικία τον απασχόλησαν τα πιο καυτά μεταφυσικά ερωτήματα. Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1914-18 και έπειτα του εμφυλίου στη Ρωσία του αποκαλύπτουν τον τραγικό χαρακτήρα της ανθρωπίνης ύπαρξης. Εμπνεόμενος από τη μνήμη του θανάτου, λαμβάνει πείρα της αβύσου της ανυπαρξίας, ενώ αισθάνεται συγχρόνως την ύπαρξη του απείρου είναι. Επειδή εξαιτίας της Επανάστασης δεν υπήρχαν ευνοϊκές συνθήκες για να ασκήσει το μεγάλο του πάθος, τη ζωγραφική, αναχωρεί για την Ευρώπη και φτάνει στο Παρίσι το 1922, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα εκθέτει έργα του. Εκεί γνωρίζει τη δική του οδόν προς Δαμασκόν. Ανοίγεται στο μυστήριο του Θεού ως απολύτου όντος και προσωπικού, σαρκοθέντος δια Ιησού Χριστού. Με την επίσκεψη της Χάριτος συνειδητοποιεί το μέγεθος των παρελθόντων και παρόντων αμαρτημάτων του, όπως και κάθε τι που τον χωρίζει από το Θεό και την τελειότητα στην οποία καλείται ο άνθρωπος. Με την απόγνωση και τον ωκεανό των δακρύων ζει το δεύτερο βάπτισμά του, τη μετάνοια. Ενώ είναι βυθισμένος στο σκοτάδι του Άδη, ο Θεός του εμφανίζεται μέσα στο φως του. Αρχίζει μια νέα ζωή γεμάτη προσευχή και αγάπη για τον Χριστό. Χάνει τον κόσμο και τον χάνει ο κόσμος. Η εναλλαγή των επισκέψεων του Θείου Φωτός και της μνήμης του θανάτου παρεμποδίζει την εργασία του ο ζωγράφου. Ύστερα από μήνες εσωτερικής πάλης, απαρνείται την τέχνη και αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό. Εγγράφεται στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, που μόλις είχε ιδρυθεί. Οι θεολογικές όμως σπουδές δεν τον ικανοποιούν. Το 1925 ο γέροντας Οφρόνιος φτάνει στο Άγιον Όρος και γίνεται μοναχός στη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Πολύ γρήγορα δέχεται το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής, αλλά επίσης γνωρίζει τη θανάσιμη και ζωοποιώ οδύνη της απώλειας της Χάριτος. Θανάσιμη επειδή του αποκαλύπτει τη μηδαμινότητά του και το βάθος της αμαρτίας του. Ζωοποιός επειδή είναι πηγή μετανοίας που συντρίβει την καρδιά, ελκύει το Θείο Έλεος και ακόμη μεγαλύτερη χάρη. Η πνευματική ζωή του πατρός Οφρονίου είναι οδός δακρύων που εκτείνεται ανάμεσα στον κήπο της Γεστημανή και το όρος Σταβόρ. Είναι εσωτερική πορεία μεταξύ χαράς και απελπισίας, εγκαταλείψεως του Θεού και επισκέψεων του Αγίου Πνεύματος.
Για τον γέροντα Σοφρόνιο όμως, ο άθος είναι κυρίως το μέγιστο και αποφασιστικό γεγονός της υπάρξεώς του, αληθινό δώρο της πρόνοιας του Θεού. Η συνάντησή του με τον μακάριο γέροντα Σιλουανό. Αυτός ο φλογερός ασκητής, Ρώσος χωρικός, τον οποίο ο Τόμας Μέρτον έβλεπε τον αυθεντικότερο μοναχό του 20ου αιώνα, δέχθηκε όχι μόνο τη χάρη να δει το Χριστό, αλλά και ένα λόγο σωτηρίας για την εποχή μας. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Στο ταπεινό αυτό πλάσμα που προσευχόταν και έκλαιγε για όλο τον κόσμο όπως για τον εαυτό του και που ζούσε στον υπέρτατο βαθμό την αγάπη για τους εχθρούς, ο γέροντος Σοφρόνιος είδε την ενσάρκωση της υποστατικής τελειότητας, τον κατοικών αθεού άνθρωπο. Μετά το θάνατο του γέροντά του το 1938, φεύγει για την έρημο με στόχο να θέσει σε δοκιμασία την πιστότητα της αγάπης του για το Θεό. Γίνεται ερημίτης και πνευματικός πολλών μονών και γεύεται την άπειρη ελευθερία της καθαράς προσευχής. Ελευθερία πέρα από το θάνατο. Στο βάθος όμως της σπηλιάς του αφουγκράζεται την κραυγή του κόσμου. Ο Θεός του δίνει τη χάρη να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ, να μετέχει με την καρδιά του στα παθήματα και στη φρίκη της εμπόλεμης ανθρωπότητας. Το 1947, κατά θεία πρόνοια, αναχωρεί από το Άγιον Όρος και επανέρχεται στη Γαλλία. Το επόμενο έτος δημοσιεύει το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», που γίνεται κλασικό έργο της Ορθόδοξης Ασκητικής Ζωής. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τα γραπτά του Γέροντος Σιλουανού και εισαγωγή στη διδασκαλία του. Ορισμένα πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων προσελκύονται από την πνευματική του ακτινοβολία και συγκεντρώνονται γύρω του στο προάστιο Sainte Geneviève des Bois κοντά στο Παρίσι. Εκτεθειμένος σε δυσμενείς συνθήκες και βαριά άρρωστος, ο γέροντος Σοφρόνιος αδυνατεί να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Το 1959, συνοδευόμενος από τους μαθητές του, φεύγει για την Αγγλία, όπου ιδρύει τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Υπήρξε κοινοβιάτης και ερημίτης. Τώρα γίνεται μάρτης του φωτός στην καρδιά του κόσμου. Ξαναβρίσκει το πρώτο του χάρισμα. Εικονογραφεί και συγγραφεί βιβλία, μεταξύ των οποίων την πνευματική αυτοβιογραφία του στο «Ψώμεθα των Θεών καθώς εστί» και στο «Περί προσευχής». Γνήσιος φορέας της Ορθοδοξίας, την μεταφέρει στη Δύση, απαντώντας στα προβλήματά της. Στη Μονή, η λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, αλλά τελείται και σε άλλες γλώσσες. Η προσευχή του Ιησού γίνεται ακολουθία και τελείται από κοινού και στο γλωσσικό ιδίωμα του καθενός. Το 1988 η βαθιά διέστηση του πατρός Σοφρονίου επιβεβαιώνεται και το έργο της ζωής του ανταμείβεται. Ο γέροντας Σιλουανός ανακηρύσσεται Άγιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Σήμερα η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή αριθμεί 35 μοναχούς και μοναχές από 16 διαφορετικές εθνότητες. Βέβαια το βιβλίο έχει γραφτεί πριν αρκετά χρόνια, οπότε δεν ξέρουμε πόσους μοναχούς και μοναχές έχει αυτό το μοναστήρι, που είναι ταυτόχρονα γυναικείο και αντρικό, με διαφορετικά κτίρια βέβαια για τους μοναχούς και τις μοναχές, αλλά με κοινές ακολουθίες και κοινή τράπεζα. Κέντρο υποδοχής εκατοντάδων προσκυνητών από ολόκληρο τον κόσμο, δεν αποτελεί μόνο έναν από τους κυριότερους πόλους ακτινοβολίας της Ορθοδοξίας στη Δύση, αλλά και μία από τις ισχυρότερες επιβεβαιώσεις της παγκοσμιότητάς της. Πλησιάζοντας το τέλος της επίγειας ζωής του, ο γέροντος Σοφρόνιος αισθάνθηκε τα τελευταία αυτά χρόνια την ανάγκη να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα τον καρπό της εμπειρίας της εν Χριστώ ζωής του. Κάθε εβδομάδα τρέφει με το λόγο του τα μέλη της συνοδείας του και εμπνέει την καθημερινή ζωή τους με τις συμβουλές και τις διδαχές του. Τα ανέκδοτα κεφάλαια που είναι συγκεντρωμένα στο βιβλίο αυτό είναι αποσπάσματα από 40 περίπου ομιλίες του. Αποσπασματικά, ισοπεδωμένα από το γραπτό λόγο, δεν αποδίδουν παρά μόνο ατελώς τον πλούτο της διδασκαλίας του. Πρέπει να έχει δει κάποιος τον γέροντα Σοφρόνιο να ομιλεί, να αγκαλιάζει προσευχόμενος τους αδελφούς του με το γεμάτο αγάπη βλέμμα του, για να αντιληφθεί το μέτρο της ενέργειας και της πνοής του Θεού που ζωντανεύουν τους λόγους του. Τα επιλεκτικά αποσπάσματα που δημοσιεύουμε δεν είναι ούτε μεταφυσικές σκέψεις, ούτε κανόνες ζωής, ούτε ηθικές αρχές. Θρεμένος με το λόγο του Θεού και τα κείμενα των ασκητικών πατέρων, ο λόγος του γέροντος Σοφρονίου είναι ευαγγελικός και φιλοκαλικός με την πραγματική σημασία της λέξεως. Είναι γέννημα καρδιάς. Δεν απευθύνεται στην ορθολογιστική διάνοια, αλλά στο λεπτό άκρο της ψυχής που είναι η κεκριμένη καρδία του ανθρώπου. Ο σκαρπός του Αγίου Πνεύματος είναι σπέρμα ζωής εν πνεύματι, ανάβρισμα από την επίκληση του ονόματος. Είναι προσευχή που καλεί σε προσευχή, λόγος εμπνευσμένος από το Θεό που οδηγεί στο Θεό. Ενώ είναι δυνατός, είναι τρυφερός. Είναι γεμάτος αγάπη και ενισχύει. Αν και είναι απόλυτος, είναι λυτρωτικός. Ενώ είναι απαιτητικός, μας ανακουφίζει.
όντας παγκόσμιο στοχεύει σε ό,τι ο καθένας έχει μοναδικό. Διαπεραστικός ως μάχαιρα, καλή στη μετάνοια, στη μεταβολή της πέτρινης καρδιάς μας σε σάρκινη, στην αλλαγή του νου, στην επανέβρεση του εσωτερικού εαυτού μας, της εικόνας του Θεού που είναι χαραγμένη στα τρίσβαθα της ψυχής μας και καλυμμένη με όλα τα προσωπία με τα οποία το εγώ μας είναι ακαλέσθητα στολισμένο. Ο γέροντας Οφρόνιος δεν επιδιώκει ούτε να πείσει ούτε να γοητεύσει. Ο λόγος του αγγίζει την ψυχή ή δεν την αγγίζει. Ένας σπόρος δεν μπορεί να ριζώσει και να καρποφορήσει παρά σε γη έτοιμη να τον δεχθεί. Το πάνε εξαρτάται από την ικανότητά μας να ακούμε, από τον πόθο μας να μεταμορφωθούμε και από τη θέλησή μας να πούμε ναι. Είμαστε έτοιμοι να ανοιχθούμε και να προσφερθούμε. Είμαστε ελεύθεροι. Κάθε λόγος αμφισβητείται από άλλο λόγο. Ποιος λόγος όμως μπορεί να αμφισβητήσει τη ζωή, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κεφάλαια. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να βαστάζετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε μεγαλύτερο από την κλίση του χριστιανού, αλλά όσο υψηλότερος είναι ο σκοπός, τόσο δυσκολότερη είναι η πραγμάτωσή του. Κοιτάξτε το μεγαλειώδες θέαμα που ο Θεός μας φανέρωσε στη δημιουργία του κόσμου, στην κατασκευή του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Εκείνο που αναζητούμε δεν περιορίζεται στη μικρή μας καθημερινή ζωή. Αναζητούμε να είμαστε με το Θεό και να αποκτήσουμε μέσα μας τη ζωή σε όλο το πλάτος, το κοσμικό και το θείο. Στην πνευματική μας θεωρία οφείλουμε να ενώσουμε το κοσμικό είναι και το θεϊκό είναι, το κτιστό και το άκτιστο. Είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναπεί φίλοι ακροατές, ότι οι πατέρες Εκκλησίας μας λένε ότι δια της υιοθεσίας από το Θεό θα γίνουμε υιοί του Θεού, όπως ο μονογενής του Υιός, χάριτι βέβαια και όχι κατά φύσιν. Άρα στη ζωή μας καλούμαστε να ενώσουμε το κτιστό με το άκτιστο, τον άνθρωπο με το Θεό. Δεν είναι και λίγο.
Εν αρχή είναι ο Λόγος. Χωρίς αυτόν τίποτα δεν υπάρχει. Κάθε μέρα γευόμαστε την οδυνηρή και άθλια ζωή μέσα στο σώμα μας και όμως δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα του Χριστού, του Απολύτου. Το πρόβλημα, το μυστήριο της ζωής μας είναι το πέρασμα από το σχετικό στο απόλυτο. Αν το είναι δημιουργήθηκε από το Θεό, δεν πρέπει να πεθάνει. Ο Θεός δημιούργησε τη ζωή, δεν δημιούργησε το θάνατο. Σκοπός μας είναι η ζωή με τον Χριστό Θεό, η αθανασία, η αιωνιότητα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, η αιωνιότητα του Θεού μπορεί να μας μεταδοθεί. Πρέπει να στοχεύουμε στον ίδιο το Θεό, στο πρόσωπό Του, δηλαδή σε εκείνο που είναι πάνω απ' όλα, για να δώσουμε το σώμα μας, που κλείνει στην αδράνεια, τη φορά προς το αιώνιο. Πώς να εργαστούμε τη σωτηρία μας, πώς να αυθαρτοποιήσουμε το σώμα μας, να ελευθερωθούμε από το κράτος της αμαρτίας και την εξουσία του θανάτου, αυτή πρέπει να είναι η μέρημνά μας κάθε στιγμή. Διαρκώς πιο δυνατή, πιο έντονη. Η ζωή είναι τόσο σύντομη και ο σκοπός τόσο υψηλός, αλλά και τόσο απομακρυσμένος. Το σκοπό τον οποίο διαβάζουμε, το σκοπό της χριστιανικής ζωής, από το ένα αυτή μας μένει και από το άλλο μας βγαίνει βέβαια, και αν δεν συμβεί κάτι συνταρακτικό στη ζωή μας, κάποιο σημαντικό δηλαδή και οδυνηρό πρόβλημα, τότε δύσκολα και πάντως πάρα πολύ σπάνια σκεφτόμαστε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, της ζωής μας δηλαδή, να απελευθερωθούμε από την αμαρτία και το θάνατο και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η σωτηρία του ανθρώπου είναι η θέωσή του. Οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε την αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού. Τι σημαίνει η θέωση του ανθρώπου? Να ζήσουμε όπως έζησε ο Κύριος. Να αφομοιώσουμε το φρόνημα και τα αισθήματα του Χριστού, προπαντός των τελευταίων στιγμών της επίγειας ζωής του. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος έγινε πεδίο μάχης μεταξύ του Θεού και του εχθρού. Το σπέρμα που έριξε ο Σατανάς στην καρδιά και το νου του Αδάμ, τον λογισμό να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, σφινώθηκε τόσο βαθιά στο είναι μας, ώστε να βρισκόμαστε αδιάκοπα υπό το κράτος της αμαρτίας. Ήδη από τη γέννησή μας γινόμαστε κληρονόμοι του Αδάμ. Μπορούμε να ζήσουμε την κατάσταση της πτώσεως, που είναι μια φοβερή απόκληση από την αγάπη του Πατρός, ως τη μόνη πραγματικότητα του ανθρώπινου είναι. Μέσα στον κόσμο ζούμε στην ατμόσφαιρα και τη λατρεία της πτώσεως. Ζούμε στην άνεση και συχνά ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Μας είναι δύσκολο να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους,
Η πόλεμη είναι η κατεξοχήν αμαρτία. Ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί όμως να εννοήσει τη θεότητα του Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Μας συμπερβαίνει να πιστέψουμε το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, που είναι αληθινός άνθρωπος, είναι ο δημιουργός του κόσμου. Αυτό που λείπει από πολλούς ανθρώπους του καιρού μας, κυρίως από επιστήμονες, είναι να πιστέψουν ότι ο ίδιος ο Θεός σαρκώθηκε, ότι μας κάλεσε να είμαστε αιώνια μαζί Του. Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετάνοιας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Τι σημαίνει η τελευταία αυτή φράση του Συμβόλου της Πίστεως? Δεν μπορούμε να αντέξουμε την ιδέα της αιώνιας ζωής, εκτός αν αυτή η αιωνιότητα εισέλθει στη ζωή μας. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Αν ο Θεός, όπως το λέει ο Χριστός, είναι πράγματι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτοί δεν είναι νεκροί. Για τον Θεό όλοι είναι ζωντανοί. Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη Θεία Ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν Του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα με σώμα ενάντια στην ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πλέον αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τη λογική αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά Του, εκεί όπου είναι Αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας, αν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Γι' αυτό και πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά τα δόγματα της πίστης μας, βάσει των οποίων ζούμε, φίλοι ακρότες. Επομένως, κάθε βήμα, όπως λέει εδώ ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ, είναι αναπόσπαστο από τα δόγματα της πίστης μας, είτε μας πλησιάζουν σε αυτά, ζούμε δηλαδή σύμφωνα με αυτά, είτε μας απομακρύνουν. Και επομένως κρινόμαστε από τα ίδια μας τα λόγια και τις ίδιες μας τις πράξεις. Όπως ο Χριστός στη Γεστημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού. Αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή δια του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Η ζωή στην πράξη γίνεται χριστοκεντρική.
Το μόνο που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του. Και οφείλουμε να ζήσουμε το Χριστό ως το μέτρο κάθε πράγματος, θείου και ανθρωπίνου. Εν το Χριστό έχουμε τον Δημιουργό Θεό μας. Εν το Χριστό έχουμε το υπόδειγμα, την αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Χριστού πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας πάντοτε. Εν Θεό δεν ζούμε με τον διανοητικό στοχασμό. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε εμάς με τις ενέργειές Του. Ζούμε τον Χριστό ως προσωπική μας ζωή, όχι ως κάποιον που θα γνωρίζαμε εξωτερικά. Αυτός είπε «Εγώ είμαι η οδός». Αν είναι η οδός, οφείλουμε να τον ακολουθούμε όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά. Και να θυμόμαστε ότι στο Γολγοθά και τη Γεσθημανή αγωνιζόταν εναντίον όλων, μόνος. Κάποτε, όταν η αγάπη του Χριστού μας εγγίζει, αισθανόμαστε την αιωνιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική. Ο Θεός ενεργεί με το δικό του τρόπο που ξεφεύγει τη λογική. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά λογικοί στη χριστιανική μας ζωή. Υπάρχουν εξωτερικοί δείκτες που επιτρέπουν να υπολογίσουμε σε ποια απόσταση βρισκόμαστε από το Θεό. Ακολουθούμε το λόγο του Ευαγγελίου. Φτάσαμε την τελειότητα, δηλαδή την αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους. Δύσκολα ερωτήματα οπωσδήποτε, φίλοι ακροτές, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εντολές του Χριστού και στη ζωή του ίδιου του Θεού. Άλλωστε γι' αυτό δίνονται οι εντολές. Κατά κάποιο τρόπο διοχετεύουν τη ζωή του Θεού, τη ζωή του Χριστού, στη ζωή τη δική μας. Δεν είναι συμμόρφωση σε κάποιους απρόσωπους ηθικούς κανόνες και κώδικες. Είναι η ζωή του Χριστού να γίνει δική μας ζωή. Και συνεχίζει ο Γέροντος Σοφρόνιος, τηρώντας τις εντολές Του γινόμαστε οργανικά όμοιοι με τον Χριστό. Το καθημερινό μας πρόβλημα είναι πώς να περάσουμε μία μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο Πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγείς αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στον μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις το Θεό σου, το Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Μείνετε στην προσευχή, μείνετε στον αγώνα να περάσετε τη μέρα σας χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο το Θεό.
Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό μας, λέει ο Γέροντας Ιλουανός. Ιδού το έργο μας, ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν το καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας από μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη που έχει μια μητέρα. Οφείλουμε να είμαστε άκρος ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας άφθονη. Αν θέλουμε να μας δωρηθούν
τα χαρίσματα του Θεού, και ένα από αυτά είναι η πίστη, να έχουμε πραγματική πίστη, αληθινή πίστη, φίλοι ακρότες, είναι αυτό που λέει εδώ ο Γέροντος Σοφρόνιος, να είμαστε ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Κάνουμε ένα βήμα δηλαδή προς τον άλλον άνθρωπο και απαντάει ο Χριστός με τα δώρα του. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδέδεται, δεν έχει όρια. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία μας με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? Δεν γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν. Το υπερκόσμιο είναι. Στη Γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Διαβάστε τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Γι' αυτόν ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμη εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για τον Σιλουανό δεν έχει καμιά διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός, ζει την ανθρωπότητα ως έναν Αδάμ, προσεύχεται για τον Αδάμ παγγενή. Να ποιος είναι ο αληθινός χριστιανισμός. Είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο άνθρωπο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεστημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για όλο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δένδρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δένδρου. Αλλά το δένδρο αυτό δεν μου είναι ξένο. Είναι η ρίζα μου. Του ανήκω. Να προσεύχεσαι για όλο τον κόσμο σημαίνει να προσεύχεσαι για το δέντρο αυτό στο σύνολό του, με τις μυριάδες των φίλων του. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το δέντρο χωρίς εξαίρεση κανενός φίλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως και για τον εαυτό μας. Αν γίνουμε φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, κατ' εικόνα του Χριστού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του Απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του Απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι διαφορετικό από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της κατάστασης όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός με τρόπο σφαιρικό.
Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου. Το δράμα της ιστορίας του από την αρχή της δημιουργίας του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, πρέπει να εννοήσουμε το ως εαυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος είναι το είναι μου. Η Βασιλεία του Χριστού, γράφει ο Άγιος Σιλουανός, είναι να φέρουμε στην καρδιά μας όλο το σύμπαν και τον Θεό, τον ίδιο το Δημιουργό. Για σήμερα, λόγια πνεύματος και ζωής, πραγματικά από το βιβλίο «Περί πνεύματος και ζωής» του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, εκδόσει Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Στην πραγματικότητα μας λένε οι πατέρες δεν πρέπει να διαβάζουμε πάρα πολύ. Εμείς κάνουμε το αντίθετο βέβαια εδώ. Αλλά να διαβάζουμε λίγα πράγματα, να τα μαθαίνουμε ή δυνατόν απ' έξω, έτσι ώστε να προσπαθούμε να τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας και να τα τηρούμε όσο είναι δυνατόν και με τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Γιατί αλλιώς όλα όσα λέμε περί Θεού είναι αργολογία και θα μας καταλογιστεί ως τέτοια. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι από όλα όσα διαβάσαμε σήμερα και που θα συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές μας. Αυτό το πολύ μικρό βιβλίο θα μας κρατήσει τροφιά και σε επόμενες εκπομπές. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Μια μολυβιά χαράς, το νέο βιβλίο του Γιώργου Μπάρλα για τον Άγιο Πορφύριο.